Καλημέρα Κώστα. Καλός θα καλώ τα παιδιά. Καλημέρα. Πώς είστε, τι Εσύ, Πώς την είδε την Κριστίνη θες. Πώς από την μπαλόνι είδες. που είναι πάνω από την Αμερική το κατασκοπευτικό κινέζικο μπαλόνι. <laughs> καλά τα λες, εμείς δεν προλάβαμε να κάνουμε αναφορά, αλλά καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ε, Κατασκοπευτικό κατασκευευτικό μπαλόνι της Κίνας πάνω από τις Ηνωμένε Πολιτείε. παρακολουθήθηκε με διάφορες μεθόδους συμπεριλαμβανομένων και επανδρομένων αεροσκαφών. Ε, ε, προσπαθώ να δικαιολογήσω, ρε, Μαρία, α... το, 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 γιατί ας πούμε γίνανε μουντές ξαφνικά οι αγορές από εκεί που χτες χοροπηδούσαν όλοι με χαρά. Σήμερα... Ε, πλακώνονται και ρευστοποιούν, α πούμε και τα futures ας πούμε για τον S&P 500 είναι στο πλήν 0,72 δηλαδή γκαραντή πτωτικό άνοιγμα του, του Nasdaq που εχθές πήδηξε 3% σήμερα είναι στο πλήν 1,80 ε, και αυτό είναι μια μουντάδα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχετε βάλει από δίπλα ε. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ τελικά αυτό το, 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 το πόσο μεταβλητή είναι η διάθεση που δείχνει ότι στην πραγματικότητα κανένας δεν ξέρει τι του γίνεται, εντάξει. Ένα αυτό είναι σαν πόσο... εισαγωγή. Ότι αυτό έχει και πολλαπλασιαστική επίδραση, καθώς είναι μόλις λίγα 24 ώρα πριν ο Άντωνι Μπλίνκεν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ταξιδέψει προς την Κίνα. Οπότε υπάρχει πολλή αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το ταξίδι. Γενικότερα όλα, όλα στον κόσμο, στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, Ουκρανία, Ρωσία, εδώ για το Αιγαίο αλλά και ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις Κίνα-Αμερική όλα είναι πάνω σε λεπτές σωροπίες, πάνω σε μια κλωστή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων των απλών ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία θα εισπράξουν ε, ό,τι στραβό ή ό,τι καλό προκύψει μέσα από αυτές τις τεταμένες σχέσεις που διαρκώς γίνονται και πιο άγνωστες για μας, δηλαδή τώρα φαντάσου, ας πούμε έτσι, αυτό το 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 το, το 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 κύμα αμφιβολιών και επιφυλάξεων, γιατί υπάρχει ένα μπαλόνι που κατασκοπεύει πάνω από την Εβάδα, ή ας πούμε το γεγονός ότι. Ο πληθωρισμός ναι μεν ε, ε, τη θα σέβεται αλλά τα επιτόκια έχουν αρχίσει και ζορίζουν όλο τον κόσμο. Η Αγγλία σήμερα ας πούμε δεν θα έχει πάλι συγκοινωνίε γιατί είναι αγανακτισμένοι οι πολίτες και όσοι δουλεύουν στα μέσα μεταφοράς και στα τρένα έχουν για δεύτερη μέρα απεργία και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέσα στην ημέρα και εδώ ας πούμε όπου όπως ξέρετε και βλέπετε η, 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 μάχη ανάμεσα στους, στους ηγέτες, των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία έχει πάρει διαστάσεις, ξέρω εγώ, κλωτσοπατινάδας επί της ουσίας. Την ώρα που οι γέροι άνθρωποι θα ήθελαν, να πούμε, μια πρόταση για το πώς θα περνάνε καλύτερα τις άδειε μέρες των κρύων, ε, των κρύων <coughs> περιόδων της Ελλάδας ή, ας πούμε, οι νέοι πώς θα μπορούσαν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και όλα αυτά που αφορούν ε, τους πολίτες και που δεν υπάρχουν ε, τούτη την ώρα στην ημερήσια διάταξη. Παρά τα αυτά, η ελληνική αγορά δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά, δεν προβληματίζεται, παραμένει συσσωρεύοντας γύρω από του 1030 μονάδες, 1030-1035, όλο, το, το, όλο αυτό το φάσμα που όλοι οι, οι, οι σοβαροί αναλυτές προέβλεπαν ότι θα παίξει το ρόλο μιας ζώνης αντίστασης, το το, 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 περνάει η αγορά, αλλά ούτε προς τα κάτω πάει, ούτε προς τα πάνω. Και αυτό νομίζω ότι έχει προβληματίσει όλους μας και ελπίζουμε ότι σήμερα τουλάχιστον μην μπορεί αύριο, δηλαδή τη Δευτέρα, να λυθεί αυτή εδώ η συσσόρευση που κρατάει σε επιφυλακή και τους θεσμικούς και τους ιδιώτες. Ωστόσο, τζίρο γίνεται και γίνεται σοβαρό τζίρος. Ας δούμε λοιπόν τι κάνανε χτες τα μεγάλα χρηματιστήρια γιατί σήμερα θα κάνουν άλλα. Ναι. Εχθές λοιπόν κάνανε αυτό. Δηλαδή μετά τις δηλώσεις από τη ΦΕΔ φάση αφομοίωσης γιατί αυτοί τι έκαναν την Τετάρτη και τις δικές μας της Ευρώπης εννοώ α, μετά τις 3.30-4.00 από τη μεριά της ε, κυρίας Λαγκάρ και των α, α, αρμοδίων. Δεν μου είπες για τη Λαγκάρ. Της ερώτησα. πώ την είδε, Ήταν λίγο πιο μαυρισμένη τώρα. Φαίνεται Έκανε το σολάριο, σολάριο δουλεύει περισσότερο το Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο. Κοιτάξτε να δείτε. Αν εγώ, θες μπορεί να μη σχολιάσεις, Λαγκάρ, το κρατάω εγώ το σχόλιο. Εντάξει. Την κυρία Λαγκάρ <laughs> τη, 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 μου άρεσε τότε που ήταν στο Δούνο του. <laughs> Όταν τώρα ήρθε εκεί στο, στην Ευρώπη. Σκοτίνιασε κάπου... Σε, Κώστα μετά. Σκοτ... Δεν τη πάει και η Ευρώπη. Σκοτίνιασε και <laughs> τα φουλάρια τη τάλαξε και Έχεις δεν δει. σταυρώνει τα πόδια όπω τα σταύρωνε. Εγώ τα πρόσεχα όλα, ξέρετε. <laughs> γιατί... Πολύ ωραία <laughs> τα λε. Η ομιλία του σώματο που λέμε είναι κάτι σημαντικό. Έχασε το μάθημα. Και τον καμιά αέρα. φορά αυτέ αλλιώ μιλάνε Μαράβω, αλλιώς στη... και αλλιώ έρχονται Φρα... και αποφάσισαν. Και κουράστηκε, κουράστηκε. Τη φάγανε τα γεράκια στη Φαναφούρντε εκεί. Αφού είναι το αρχηγέρακα Φρα... είναι αυτή. Συμφωνώ, ρε παιδιά, συμφωνώ απόλυτα. Οι Γερμανοί, όπω όπως έχω καταλάβει, είναι, μπαίνουν σαν σαράκι μέσα στο, στη ψυχολογία των όσων θέλουν να επηρεάσουν και σιγά σιγά τους μαζεύουν. Ναι αλλά επειδή έχουν ισχύ το πετυχαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ισχυροί και είναι η ραχοκοκαλιά, το πούμε έτσι, της, του ευρώ, της ευρωζώνης. Αλλά αυτό που έχουν πάθει οι, οι Βρετανοί με το Brexit και με τα προβλήματα, να σκεφτείτε, τώρα προηγουμένως διάβαζα, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι σε ενεργή ηλικία, που δεν θέλουν καν να και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή η Βρετανία έχει μαύρο μέλλον το οποίο έχει προκληθεί από το Brexit και την πανδημία. Άρα πολλές φορές αυτές οι επιπόλαιες αποφάσεις του δίκαιου και αποφασιστικού λαού μπορεί να είναι αποφάσεις που θα του κάνουν το βίο αβίωτο για πάρα πολλές δεκαετίες μετά. Αυτό έτσι γνώση και συμμόρφωση. Τώρα πάμε να δούμε τι κάνανε τα, 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 τα ασιατικά χρηματιστήρια. Ας το δούμε λίγο. Να, εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ο η προχώρησε πάνω, αλλά ο, οι, οι, Κινέζες, οι κινέζικες αγορές uh, δεν uh, πάνε καλά, παραπατάνε. Και αυτό που βλέπετε σαν ειδοποίηση εδώ για τα, για τα futures του S&P 500, ούτε καν έχουν διπλασιαστεί οι απώλειές τους, που σημαίνει ότι απογοήτευσαν, απογοήτευσαν σημαντικά τελικά τα αποτελέσματα όχι της ΜΕΤΑ, αλλά των υπολείπων που ήρθαν μετά το κλείσιμο, ενώ στην αρχή όλοι περιμέναν ότι αφού η ΜΕΤΑ κάπως αντιμετωπίστηκε όμορφα, μετά ίσον Facebook, Instagram και WhatsApp φυσικά, έτσι ε, τώρα φαίνεται ότι οι γίγαντες της τεχνολογίας ε, πάψαν να είναι γίγαντες και γι' αυτό ακριβώ το λόγο η τεχνολογία είναι αυτή που τραβάει πάλι κάτω ε, τα μεγάλα χρηματιστήρια. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι πόσο άλλαξαν τα πράγματα στις αποδόσεις των ομολόγων. Και αυτό θέλω να το δούμε λίγο προσεκτικά γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο όχι μόνο σήμερα αλλά και στις επόμενες συνεδριάσεις του Φλεβάρη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι είχαμε μια δραματική και δυνατή υποχώρηση των αποδόσεων, δηλαδή μια στροφή προς τα ομόλογα. Τα ομόλογα της Γερμανίας έχουν μια μεγάλη πτώση, η οποία ξεπέρασε με βάση και τις σημερινές εξελίξεις τις 22 μονάδες. Αντίστοιχα, κάτι ανάλογο μπορούμε να δούμε ότι συμβαίνει ακόμα και για τα επιτόκια της Ιταλίας και τα ελληνικά στο 3,99 δηλαδή ακόμα και εμείς περάσαμε κάτω από το 4%. Υπάρχει μια ε, γενική μόδα, trend το λένε στα αγγλικά, ε, για στροφή στα ομόλογα μετά από όσα είπανε οι κεντρικές τράπεζες και αυτή η στροφή έχει μεταβάλει και την ισχύ των νομισμάτων. Εάν τη δούμε αυτή την ώρα ας πούμε την αγορά των currencies θα δούμε πως έχουμε μια ισχυροποίηση του δολαρίου mm -hmm. και μια αδυναμία του οπόσματα. ευρώ. Mm -hmm. Μα έχει δώσει, ναι. Ναι, 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 ναι θα ναι. έχω δώσει εγώ. Απλά έχουμε ισχυροποίηση γιατί ξαναπέρασε ε, ο δείκτης του δολαρίου πάνω από τους 101 κάτι μονάδες και πλησιάζει τις 102. Ενώ, ενώ σχολιάζουμε ότι τι ωραία ισχυροποιήθηκε το ευρώ στο 1,10 τάδε τώρα έχουμε ξανά μια σοβαρή, να το πούμε έτσι, μείωση της ισχύω του αφού είναι στο 1,089 για την ώρα και μπορεί να πιεστεί ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν πως νέμεν οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών ήταν δεδομένε για όλου τους επαγγελματίε. Εμεί το λέγαμε που δεν είμαστε και οι super αναλυτέ ή οι super reporter μπροστά σε αυτά που κάνουν και γνωρίζουν οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί που βρίσκονται ας πούμε να πληροφορούν διαχειριστές με δισεκατομμύρια στα χαρτοφυλακιά τους παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυτές οι αποφάσεις ή δεδομένες όταν ανακοινώνονται μαζί με την κατεύθυνση για το τι θα συμβεί το επόμενο μήνα ή το επόμενο τρίμηνο, επηρεάζουν σημαντικά και ριζικά δραστικά. Δεν μπορώ αυτή την ώρα, με όσα έχω καταφέρει να μαζέψω, να καταλάβω πού οφείλεται αυτή τόσο σοβαρή αλλαγή και πού θα κατευθύνει την παγκόσμια κεφαλαγορά. Ε, οι αποφάσεις που, έχουν, που, 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 λήφθησαν αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα. Έτσι επιφυλάσσομαι να μιλήσουμε για αυτά τη Δευτέρα με καλό, περισσότερο ας πούμε λεπτομοριακά και με, με μια κάποια κατεύθυνση. Αναφέρεσαι, Σήμερα αναφέρεσαι στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Ή και σε ναι, άνες, κυρίως, κυρίως Μαρία και... μου στην αντίδραση των, αγορέων αγοραίων πάνω σε αυτές τις αποφάσεις. Ναι, ναι, ναι. Το Εντάξει, γιατί το... Το, να... το να, πέφτει ας πούμε 22 μονάδες η απόδοση του γερμανικού ομόλογου δεν είναι απλό πράγμα. Βέβαια. Εντάξει, κάτι, κάτι, έχουν καταλάβει κάτι βλέπουν αυτοί. Αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει και δεν τολμώ λοιπόν να κάνω τον έξυπνο. Έτσι. Θα ψάξω και θα πω. Ωραία. Λοιπόν, το χρηματιστήριο Κώστα με εγώνα, σπασμένα εγώνα, φρένα. Έτσι, εμεί ναι, 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 δεν, δεν κάνουμε τη δι... διόρθωση. Η Ελλάδα δεν ποτέ δεν πεθαίνει. δεν έχει κλείσει ακόμα ο δείκτη ούτε μια φορά πάνω από τις 1030. Άσε να δηλαδή... το ευχαριστηθούμε, να το ευχαριστηθούμε. Ναι ρε παιδί μου και και περισσότερο έτσι για να δικαιωθεί και αυτό που λέμε ότι στις 1030. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι έχουν πιάσει τα όρια τους και ο 25 που ήταν στα 2,5 χιλιάρικα ναι. ας πούμε θα ήταν το τόπο της αντίστασης και ο τραπεζικός. Και όμως αυτό που θα ήθελα σήμερα να δούμε όσον αφορά τις επιμέρους μετοχές ναι. είναι ότι η εμπορευσιμότητα των μετοχών που δεν ανήκουν στις τραπεζικές, καλά οι τραπεζικές... Για δώστε το, μας το και βλέπουμε, τις μετοχές του Κώστα. Ήταν ναι. ας πούμε πρώτες και καλύτερες. Αλλά εδώ τι βλέπω. Βλέπω ότι η Γέκτερνα που είναι ας πούμε εταιρείε του κατασκευαστικού κλάδου με την καλύτερη εμπορευσιμότητα στη χθεσινή συνεδρίαση, γιατί εγώ δεν σταμάτησα, είπαμε να, 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 κάνουμε, σταματήσαμε να κάνουμε αυτές τις προτάσεις και τα λοιπά, yeah. ότι ήταν να κάνουμε, κάναμε, τώρα μιλάμε με βάση την εμπορευσιμότητα, γιατί είναι μια χρήσιμη πληροφορία για όποιον θέλει να τζογάρει, ε, ή σε όποιον θέλει να λειτουργήσει με στο μακροπρόθεσμα, ας γνωρίζει, ας πούμε, Ποιε είναι οι μετοχές που θα μπορέσει να τι πάρει ή να τις πουλήσει, να τις δώσει εύκολα. Λοιπόν, η γεκτέρνα και η τενέργεια είναι μετοχές οι οποίες όπως βλέπετε είναι πρώτες στην εμπορευσιμότητα αλλά έχουν απώλειες και οι δύο γιατί. γιατί οι φήμες ή τα σενάρια που συνοδεύουν αυτές τις, τις εξελίξει γύρω από αυτές ε, δεν επαληθεύτηκαν και δημιούργησαν ένα πισωγύρισμα στο φρόνημα των επενδυτών που τις αγαπούν. <coughs> Πολύ πιο ήπιες αλλά ανωδικές είναι οι μεταβολές για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ που είναι οι αμέσως επόμενες μετοχές σε εμπορευσιμότητα από τη χθεσινή συνεδρίαση που δείχνει πως αυτό που έλεγε η Μαρία για τη ΔΕΗ αλλά και αυτό που βλέπουμε εμείς για τον ΟΤΕ είναι πως αυτές οι μετοχές παίζουν μέσα στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των θεσμικών, γιατί φυσικά για να έχει τέτοια εμπορευσιμότητα δεν την προκαλεί το retail αλλά η θεσμική αλλά παίζουν ήπια, ε, να το πούμε έτσι διακριτικά, είναι στο πίσω μέρος της, ε, της βιτρίνας της αγοράς, είναι στο μπάγκο θετικά αλλά σεμνά κιόλας. Αυτά ε, 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 έχουν να πω. Κώστα, ευχαριστούμε θερμά. Να έχεις ένα καλό, όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και σε περιμένουμε τη Δευτέρα σε επαλξη. Αναζωογονημένο ελπίζω να, και... ελπίζω να είναι ένα ευχάριστο και για εσάς και για όλους τους Έλληνες αυτό. Σε ευχαριστούμε να πολύ, Κώστα. Καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Για. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν.